Που λες το κεράσι, που λες το κεράσι. Έλα τα ωραία τα κριτικά και η όμορφη κριτικιά. Την κάναμε ξανά, παιδιά. Έγινα κατάξαβη. Σου πάει όμως. Αλήθεια, ευχαριστώ. Πολύ ωραία είσαι. Ευχαριστώ πολύ. Πώς είναι τα πράγματα στην όμορφη την Κρήτη? Είναι μια χαρά, εντάξει. Όπως είναι γενικά, να προσπαθούμε να είμαστε καλά. Τι νέα μας φέρνεις? Σήμερα σας έχω εξαιρετικό φαγάκι για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Θέλω μισό λεπτό, το ναι. Βλέπω εδώ το πω. Δείτε το πόσο λαχταριστό είναι. Είναι αλλιώς το κριτικό, ε. Είναι άλλο πράγμα το κριτικό, παιδιά. Πώς να το κάνουμε? Σήμερα βέβαια δεν είναι κριτικό το αρνάκι που έχουμε. Είναι ένα αρνάκι το οποίο τα σούπερ μάρκετ κριτικός. Για είναι από τα σούπερ μάρκετ κριτικός. Βέβαια. Ωραία. Είναι από 21 Δεκεμβρίου θα βρείτε αρνάκι γάλακτος από τη Λίμνο με ονοματεπώνυμο παραγωγού σε μοναδική τιμή. Α, κάνουν και σήμερα, ναι. Και σήμερα έχουμε αυτό το αρνάκι μαγειρέψει που είναι τέλειο. Τι ωραίο που είναι. Να πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χθες στα σούπερ μάρκετ, λόγω της παρμεζάνης και της άγριας μέλισσας. Και πήραμε. Μιλάω και εγώ κριτικά μαζί σου. Και. Θα σε κάνω. Της άγριας μέλισσας. Καλοκαίρι, όταν θα έρθει στην Κρήτη, θα σε έτοιμη. Αχ, μακάρι να είναι όλα καλά και να έρθουμε. Πολύ θα το ήθελα. Και πήρα τηλέφωνο και οι άνθρωποι τσακ μπα μου στείλανε γραβιέρες, μου τα στείλανε όλα. Αλλά σήμερα έτσι, εγώ. Είναι χουβαρντάδες. Είναι χουβαρντάδες, ναι, είναι. Κατάλαβα. Έχω να δώσω δωράκι, δεν έχω βέβαια, να δώσω δωράκι. Σήμερα. Πέντε τηλεθεατές κερδίζετε από μία δωροεπιταγή 100 ευρώ η κάθε μία. Καλά τα λέω. 100 ευρώ. Από τα σούπερ μάρκετ κριτικός που. Έχουμε σε 25 νομούς, πάνω από 300 καταστήματα. Σωστά, πάνω από 300 καταστήματα. Στο Κιλκίς έχετε? Θα το ρωτήσω γιατί δεν το γνωρίζω, αλλά νομίζω λίγο ότι πρέπει να έχει και στο Κιλκίς. Να λέω ότι η μαμά μου να κάνει βέβαια τα ψώνια από εκεί. Μπορούν να ψωνίσουν. Η δωρεπιταγή ισχύει για όλο το χρόνο, αλλά καλό είναι τώρα για τις γιορτές να κάνουν τις αγορές τους για το εορταστικό τραπέζι. Λοιπόν, σήμερα το αρνάκι μας είναι τέλειο και θέλω να σου πω ότι. Ακούστε εδώ την κρούστα, την πέτσα, βλέπεις πόσο ωραία είναι. Τέλειο δεν είναι. Και πού να δοκιμάσεις, πάρε ένα πιατάκι. Εγώ δεν ξέρω τι να το κόβω τώρα αυτό. Λοιπόν, φέρε αυτά να εδώ εγώ. Τι είναι, γραβιέρα. Λοιπόν, μέσα έχω βάλει και γραβιέρα και αυτό αυτά είναι εδώ το κάνει μοναδικό. Ναι, το οποίο έχει λιώσει η γραβιέρα. Κάτσε εδώ, πάρε δεν, ένα πρέπει φωτάκι να μου κόψεις, δεν ξέρω λοιπόν, εγώ τώρα. Λοιπόν, φέρε να σου κόψω ένα κομμάτι για να δοκιμάσεις, να δεις και πώς έχει γίνει. Δες, λουκούμι. Λουκούμι έχει γίνει. Πω. Τώρα το κόβω από εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται. Βλέπεις πόσο ωραίο είναι. Μαλακό, ε. Δες εδώ. Και θα σου βάλω και μία πατατούλα. Και εμείς φακές. Ο Στέφανος ήδη έχει, δεν ξέρω, έφυγε. Ποιος Στέφανος, ο Βασιλάκης, ο δικός μου. Ο δικός που σου φτιάχνει τα μαλάκια τα ωραία. Έφυγε το αρνί του. Έχει φάει, όχι, αρνάκι, έφαγε πατατούλες και τυράκια. Για να δοκιμάσω, εδώ λίγο, λίγο θα δοκιμάσω. Έλα, πάρε να δοκιμάσεις. Πω. Λοιπόν. Όχι, δεν θα φάω πετσούλα. Αυτό δεν έχει πετσούλα, ψουβάλα, είναι καθαρό κρέας. Τι θα χρειαστούμε? Λοιπόν, εδώ πέρα θα χρειαστούμε 2-2,5 κιλά αρνάκι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε μπούτι. Εδώ πέρα έχω βάλει ποδαράκι με πλευρά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι μέρος σας αρέσει. Λοιπόν, ωραία, και θα δείτε πόσο απλό είναι. Θα το κάνετε στο τα Χριστούγεννα και θα ενθουσιαστεί όλη η οικογένεια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή. Να, να δείτε πόσο εύκολο είναι. Λοιπόν, έχω εδώ το αρνάκι, το οποίο θα του βάλω ελαιόλαδο, έτσι, λίγο λαδάκι και θα το αλείψω, θα του κάνω έτσι πάντως μασάζ. Πάντως μαζεύει το αρνί στο φούρνο, ε. Αλλιώς το βάζεις, αλλιώς το συναντάς. Κοίταξε, μαλακώνει, μαζεύει, όλα τα κρεατικά μαζεύουν. Του κάνω εδώ μασαζάκι λίγο για να μαλακώσει και τώρα θα αρχίσω να βάζω αλατάκι. Αλατάκι χοντρό, βλέπετε εδώ. Θα βάλω, εδώ έχω ζητήσει από τον κρεοπόλη εδώ στα σούπερ μάρκετ να μου κάνει εδώ να μου το κόψει σε κάποια σημεία το κόκαλο για να μου ψηθεί καλύτερα και να μαλακώσει, οπότε βάζω και εδώ στο εσωτερικό και πιπεράκι. Το ίδιο θα κάνω τώρα και από την άλλη πλευρά. Εγώ τώρα ξέρεις τι έχω πάθει, τι θέλω να πες μιλήσω με τον κύριο που έχει τα κριτικός. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν μπορεί να μιλήσει. Χθες μίλησε με χαρά, μιλήσατε. Έτσι, θέλω να του και πω, τον ευχαρίστησε. Πού είναι το κινητό σου να τον πάρω? Το κινητό μου πού είναι, παιδιά? Κάπου εκεί πέρα το έχω αφήσει. Ο κύριος Άγγελος δεν ξέρω βέβαια αν μπορεί να το σηκώσει. Γιατί χθες μπορεί να το πάρουμε. Είναι γλυκός άνθρωπος τώρα αυτό. Είναι. Όχι μόνο το αποκρίθηκε. Θα μου πει τώρα τι. Εξαιρετικός. Για μένα,
Όταν ο άλλος τώρα είναι ο ιδιοκτήτης όλων 300 σούπερ μάρκετ, ναι, fame, ό,τι θέλεις. Τα παιδιά το κανόνισαν, μου λέει, αλλά με χαρά πάντα. Κατάλαβα ότι είναι γλυκός, καλός άνθρωπος. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος είναι πολύ απλός, πραγματικά πολύ απλός. Γι' αυτό και νομίζω ότι τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιοι επιχειρηματίες πετυχαίνουν, γιατί είναι πραγματικά μέσα στα μαγαζιά τους, εργάζονται. Τώρα ντρέπομαι, ας άλλη φορά θα το κανονίσουμε. Εντάξει, θα το πάρουμε τηλέφωνο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω βάλει και στις πατατούλες αλάτι, πιπέρι και λαδάκι. Εσύ μουστάρδες, τέτοια δεν βάζεις. Όχι, τίποτα. Λοιπόν, και δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε ελάχιστο σκόρδο, αλλά θα σου πω κάτι. Επειδή το αρνάκι μας είναι εξαιρετικής ποιότητας, δεν θα βάλω πάρα πολύ σκόρδο. Θα βάλω ίσα-ίσα 2 σκελίδες σκόρδο και ελάχιστο δεντρολίβανο. Γιατί τη γεύση την έχει από μόνο του, δεν χρειάζεται ενισχυτικά. Καλά, η γραβιέρα έχει γίνει. Η γραβιέρα, θα κόψω και γραβιέρα τώρα να δεις. Λοιπόν, και δες εδώ τι κάνω. Σαν ενζές. Έχω πάρει 2 φύλλα λαδόκολλης, τα οποία τα έχω κόψει μεγαλύτερα από το ταψί. Τα έχω βάλει εδώ σταυρωτά και τώρα θα βάλω μέσα τις πατατούλες. Δες εδώ, ναι, αν δεις πόσο γρήγορο και πόσο εύκολο είναι. Τις πατατούλες και στη μέση θα βάλω το αρνάκι μου. Να σας πω ότι μπορείτε τώρα τις γιορτές να επισκεφτείτε τα σούπερ μάρκετ Κρητικός και να ψωνίσετε εκλεκτά φρέσκα προϊόντα, αλλαντικά τυριά από όλη την Ελλάδα. Και θα βρείτε συνταγές για το γιορτινό τραπέζι και στο site του Κρητικού, που είναι www.kritikos.gr. Πού το γράψουμε όλο αυτό? Κρητικό σούπερ μάρκετ από την πληκτρολογία θα σας το βγάλει. Δεν οπότε το θα βρείτε. Σας το λέω ακριβώς. Ένα σου θα βάλουμε, να το. Α, εσύ κατάλαβα. Ναι. Θα πατήσετε Κρητικός και θα σας το βγάλει. Ναι, θα βρείτε εκεί συνταγές για το γιορτινό τραπέζι, καθώς και στα σούπερ μάρκετ, στα φυλάδια προσφορών. Θα βρείτε συνταγές μου σε γλυκά, σε φαγητά, σε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, και κόβω εδώ κομματάκια γραβιέρα. Και τα ρίχνει παιδιά μέσα. Και τα βάζω μέσα. Λες τα πώς είναι τώρα. Είναι το ωραίο το μεζεδάκι πριν πας στο κρεατάκι που θες κάτι σε τυρί. Και θα ρίξω και λίγο λευκό κρασάκι. Α, βάζεις και λευκό κρασί. Εδώ. Και δείτε τώρα. Θα το σκεπάσουμε, θα το κλείσουμε έτσι σαν πακετάκι. Εδώ. Θα το αφήσετε στους 180 βαθμούς για 2 έως 2,5 ώρες, ανάλογα με πόσο είναι το αρνάκι μας, δηλαδή αν είναι 2 κιλά θα το αφήσετε 2 ώρες και το τελευταίο 1 τέταρτο θα το ξεσκεπάσετε για να ξεροψηθεί από πάνω, τόσο εύκολο. Αέρα ή πάνω κάτω? Σε πάνω κάτω θερμοκρασία. Λοιπόν, και εδώ έχω σπάγκο, το οποίο είναι για ψήσιμο, θα κόψω έτσι σπάγκο. Και θα το δέσω απλά για να μην μου φύγουν τα υγρά από μέσα, γιατί αυτά είναι που θα μαλακώσουν το αρνάκι μας. Και για να μην πάνε και στο ταψί, και για να μην πάνε και ένα φιόγκο. Περικλή μου, δείξε λίγο, σε παρακαλώ, εδώ που σας έλεγα το μεζεδάκι. Το τυράκι, ειδικά τα βλέπεις τα τυράκια εδώ μέσα. Είναι ζεστό. Αυτό είναι τώρα εξαιρετικό. Έχει πάρει, είναι και η γραβιέρα νόστιμη, αλλά έχει πάρει τώρα, δεν είναι πατάτα αυτό, αγάπη μου. Και η πατατούλα είναι η γραβιέρα που έβαλε. Είναι και η πατάτα, δηλαδή θα πάρεις μια μπουκίτσα πατατούλα έτσι που στην αρχή θες με ζεδάκι. Παίρνεις και αυτό έτσι. Και είναι η νοστιμιά με το μετυράκι. Δώστε του ένα μεζεδάκι να το δοκιμάσεις, γιατί από πριν το λιγουρεύεται. Έλα, με απόσταση, φράσου, σαν τα διόδια. Σαν τα διόδια, πάρε το μεζεδάκι σου το ωραίο. Ωραίο. Λοιπόν. Και κάναμε εδώ το δωράκι μας, ουσιαστικά δημιουργήσαμε ένα δωράκι, δείτε εδώ. Άλλο πράγμα, Ναι, αλλά είπαμε να άρχισε να μας φέρεις κερακί, δεν μας έφερες. Α, δεν σας έφερα τυράκι, την έχω μέσα. Μέσα, να, δεν τώρα θα σας τη φέρω. Έλα, αγάπη. Έτοιμο, δείτε εδώ. Και θα το βάλουμε. Το κάνεις πακετάκι, ωραίο. Έτσι, σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180 έως 200 βαθμούς. Α, εδώ έχουμε άλλο. Κάτσε εδώ, εδώ. Τι έχεις εκεί, την πίτα? Εκεί είναι η πίτα του αγαπημένου μου, του Πέτρου. Οπότε βάζω εδώ δίπλα. Και εν τω μεταξύ φορεματάκι, τα κουνάκια εδώ, η νεκταρία. Είπα λίγο σήμερα να είμαι υπερπαραγωγή. Είσαι όμορφη όμως, ωραία, πολύ. Λοιπόν, αυτά, ελπίζω να τη φτιάξετε τη συνταγή, να την απολαύσετε. Και καλές γιορτές, βέβαια, εμείς θα τα ξαναπούμε. Εμείς θα τα ξαναπούμε.